Πριν από 2 λεπτά αναχώρησε ο Πρωθυπουργός από το Βόλο, από το Μουσείο Πληνθοκεραμεοποίησης της Αλαπάτα για τη Λάρισα, όπου διεξάγεται από χθες το αναπτυξιακό συνέδριο και αναμένεται να φουντώσουν τα αίματα. Δηλαδή με το που θα φτάνει ο Πρωθυπουργός στη Λάρισα θα αναχωρούν από εδώ οι εξεγερμένοι. Εντάξει. Μαζί μας ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κώστας Στεργίου. Να πούμε ότι στη Λάρισα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, η Ανταρσία και άλλες συλλογικότητες, από τη Μαγνησία, πολλές συνδικαλιστικές ενώσεις. Το ραντεβού είναι για όποιον προφανώς έχουν ενημερωθεί, αλλά για όποιον τελευταία στιγμή το αποφασίσει, στις 4:30 μπροστά από το Δημαρχείο, είναι η αναχώρηση. Γιατί, κάποιος θα έλεγε, το είπα και χθες στην κυρία Καριδάκη, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν υπουργοί. Έλεγε πριν, τον άκουγα στις δηλώσεις ο κύριος Σπύρτζης, ότι επειδή εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική από τα γραφεία, θέλουμε να ακούσουμε έναν-έναν, μια-μια, τι έχει να μας πει. Αν λοιπόν από τα 100 αιτήματα που θα πάρουν ικανοποιήσουν και τα 5, εγώ σας λέω, δεν σας λέω τα 95, τα 5. Δεν είναι κέρδος για την περιοχή. Κοιτάξτε, δική σας διαμαρτυρία έχει να κάνει με το σύνολο της πολιτικής. Έχει να κάνει με τον πυρήνα. Μάλιστα. Αυτού του συνεδρίου, το οποίο η κυβέρνηση το προπαγανδίζει, ότι αναζωογονείται η οικονομία, έρχεται μια δίκαιη ανάπτυξη, έρχεται μια ανάπτυξη η οποία θα είναι δίκαιη και ισομερώς καταμερισμένη στους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό το δίκαιη ανάπτυξη, κύριε Πολίτζο, που εμείς δεν αμφιβάλλουμε ότι η οικονομία, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να αναζωογονηθεί από την περίοδο ύφεσης που είναι και να αναπτυχθεί στο επόμενο διάστημα. Όμως, είναι η μεγαλύτερη απάτη ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι δίκαιη και θα κατανεμηθεί ισότιμα. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν έχουμε κανέναν κυροσκοπισμό να ψαρέψουμε σε θολά νερά πάνω στην αγωνία του κόσμου. Κοιτάξτε να δείτε. Προπαγανδίζει η κυβέρνηση και οι άλλοι, έτσι, που συμμετέχουν τώρα σε αυτά τα συνέδρια, την ανάπτυξη. Δημοσιογραφικά σας ρωτάω. Έχετε ακούσει εσείς, όχι εγώ ρωτάω, εσείς δημοσιογραφικά λέω, έχετε ακούσει από την κυβέρνηση, από τα χείλη του Πρωθυπουργού ή των άλλων υπουργών οι οποίοι είναι σε αυτά τα τραπέζια, να πούνε έστω και κάτι, ένα πράγμα από όλα όσα σήμερα τραβάει ο λαός μας, από τις μειωμένες συντάξεις, τα κουτσουρωμένα μεροκάματα, την ανεργία, τη φορολογιστία, την κατακριούργηση στον τομέα της υγείας, παιδείας, κοινωνική πρόνοια. Έχετε ακούσει κάτι? Αλλά αυτό, αν μια ομιλία έχει πολιτικό περιεχόμενο, θα είναι του Πρωθυπουργού και μόνο. Όχι. Λοιπόν, επειδή εμείς τον ακούσαμε και χθες στη Βουλή τον κύριο Πρωθυπουργό, τον ξανακούσαμε και προχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης, ναι, τον ξανακούσαμε και στη Λαμία πριν από 1 μήνα και στην Κοζάνη πριν από 3 μήνες. Λοιπόν, και επειδή λέω και πάλι ότι την ανάπτυξη την οποία η κυβέρνηση προπαγανδίζει στους επιχειρηματικούς ομίλους, ντόπιους και ξένους, θα πάει στην Αμερική αύριο μεθαύριο, του πει: κοιτάξτε, ελάτε εδώ πέρα, κοκκινοχαλί έχω για εσάς τους επιχειρηματίες, τι θέλετε. Όλα είναι αμολάτα και τα σκυλιά δεμένα. Τα σκυλιά εννοεί τους εργάτες. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πάνω σε αυτή τη βάση η ανάπτυξη η οποία υποτίθεται θα έρθει, έχει προϋποθέσεις στο σήμερα, με τους όρους οικονομίας που ζούμε σήμερα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές? Είναι αυτές οι οποίες διαμορφώθηκαν τα τελευταία 6-7 χρόνια, κύριε Πολίζο. Λέγαμε από το 11, 12, 13, 14, 15, 16 και σήμερα ότι οι αντεργατικοί νόμοι, οι 800 και πλέον αντεργατικοί νόμοι των 3 μνημονίων και του 4ου μνημονίου που ψήφισε η κυβέρνηση τον μήνα Ιούνιο, ήρθαν για να μείνουν, για να αξιοποιηθούν την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Επομένως λοιπόν, από τη δίκαιη ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζει το κύριο Τσίπρας, δεν είναι περιμένει ότι λέμε καθαρά και ανοιχτά, και ξέρετε, εμείς ποτέ δεν λέμε λόγια του αέρα. Μιλάμε πάντοτε με στοιχεία, με δεδομένα. Δεν είναι περιμένει τίποτα ο άνεργος. Δεν έχει να περιμένει τίποτα ο απλήρωτος εργαζόμενος. Συγγνώμη, δεν κυρία Αντωνοπούλου, από χθες ανακοινώνει προγράμματα. Προσέξτε τον όρο κοινωνική εργασία. Κοινωνική απασχόληση. Ναι. Σας το έδωσα. Κοινωνική απασχόληση. Χάθηκε πλέον η λέξη εργασία, που είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου σήμερα. Και βάσει αυτού του συντάγματος που εμείς λέμε, άλλασουμε, είναι υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει στους πολίτες εργασία. Χάθηκε η λέξη κοινωνική απασχόληση. Πόσο, 511 ευρώ κατά 25, 586 άνω των 25 για 5-6 μήνες, αναλώσιμη, λάστιβο. Άραγε λοιπόν, εμείς λέμε, αλλά παράλληλα, κοιτάξτε, δεν είμαστε μόνο καταγγελτικοί, είμαστε παράλληλα διεκδικητικοί. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση για την απάτη, για το ψέμα, για την υποκρισία, για αυτό το οποίο κάνει σε βάρος των εργαζομένων, αλλά υπέρ του κεφαλαίου, καθαρά πράγματα. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Το κεφάλαιο κερδίζει, οι εργαζόμενοι χάνουν. Διεκδικούμε λοιπόν με την παρουσία μας σήμερα τη μαχητική αγωνιστική στη Λάρισα, διεκδικούμε
τα αιτήματα τα οποία σήμερα έχει ανάγκη επίλυσης ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εργαζόμενος, ο αγρότης, ο απασχολούμενος, αλλά παράλληλα προβάλλουμε, έχει σημασία και αυτό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις μόνο, ας πούμε, και να άλλο δώσω. Προβάλλουμε ότι σήμερα το 2017 υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία σήμερα ταλανίζουν, έχουν σκάψει τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Υπάρχει δυνατότητα. Αρκεί, λέμε, το λέω με τσιτάτο τώρα, ας πούμε, γιατί δεν μας πει μάλλον και ο χρόνος, αρκεί ο σκοπός της παραγωγής, ο σκοπός της ανάπτυξης να έχει κατεύθυνση την επίλυση αυτών των προβλημάτων και όχι το κέρδος. Γιατί θα έρθει να κάνει επένδυση μια επιχείρηση, π.χ. ξέρω εγώ, ας πούμε, στο ελληνικό ή οπουδήποτε, που τις προβάλλουν ως την πανάκια. Για το κέρδος θα την κάνει. Για το κέρδος θα την κάνει, κύριε Πολύζο, του επιχειρηματία, του βιομήχανου, του τραπεζικού ομίλου που θα κάνει την επένδυση. Επομένως, λοιπόν, για να διορθώσουμε λίγο το μικρόφωνο σας, να πω πολύ γρήγορα ποιοι είναι οι νέοι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις τους. Είναι ο Κένταυρος, που συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση, που εκπροσωπήθηκε από τον Σωτήρη Μπαντά, που είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, η αδελφή Λαζάρου, εκπροσωπήθηκε, είναι βιομηχανία μετάλλου, εκπροσωπήθηκε από τον Λάζαρο Λαζάρου, η Agile Agriculture Technologies, από τον Δημήτρη Ευαγγελόπουλο και τον Γιώργο Βαρβαρέλη, που είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, η CSD, συγγνώμη, NEG, που εκπροσωπήθηκε από τον Άρη Θεοδόρου, είναι μηχανικός για σχεδιασμό κτηρίων με χρήση τεχνολογίας. Είναι η Νίλο, εκπροσωπήθηκε από την Γκάλη Παπαμιχαήλ και τον Θεοφάνη Καμπαλούρη, παλιά εταιρεία, από το 1974. Η LNSA, Ελαστικές Ενώσεις, από την Ιωάννα Κιντά, σπιτικά τρόφιμα από τον Απόστολο Κουρκουβέλα, Φεραία Γη από τον Γεωπόνο Μπάμπη Αραμπατζή, με αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και θέρια έλαια στο Βελεστίνο Μαγνησίας από το 2005. Ναι, εντάξει, ήταν το τραπέζι που είχε τώρα ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε... Να πούμε ότι εκεί πήγε το ΕΠΑΜ, δεν πήγαν άλλες δυνάμεις να διαμαρτυρηθούν, αλλά τους είχαν αρκετά μακριά στη Λαρίτσα. Να κλείσουμε αυτή την ενότητα που κάναμε πριν, λέγοντας ότι η πρόταση που προβάλλουν σήμερα τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, ή μάλλον η πρόταση η οποία σήμερα έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος για να δει πραγματικά τη ζωή να του χαμογελά μπροστά του, έχει ως προϋπόθεση την ανατροπή αυτής της οργάνωσης οικονομίας. Για να δει όλο το λιβάδι ελεύθερο, δηλαδή, έτσι, στο σήμερα φυσικά διεκδικείς με καλύτερους όρους να δουλεύεις, με καλύτερο μεροκάματο, να έχεις στελεχωμένα σχολιά και νοσοκομεία και ούτω, να έχεις παροχές στο κράτος πρόνοιας, στους ανέργους και ούτω καθεξής. Αυτά τα διεκδικείς. Αλλά λέμε ότι παράλληλα με αυτό, ανοίγεις πλέον το μέτωπό σου σε αυτόν ο οποίος σου στερεί αυτό το οποίο σήμερα δικαιούσε ως άνθρωπος, ως εργαζόμενος, ως συνολικά ως κοινωνία. Και αυτός ο οποίος το στερεί, είπα πριν, ας πούμε, και κάτι συνέβη τεχνικά. Λοιπόν, είναι η οργάνωση της οικονομίας. Επομένως, λοιπόν, αν δεν στοχεύσεις ως οργανωμένη κοινωνία, ως συνδικάτα, αγροτική σύλλογη, στην πυρήνα της δημιουργίας των προβλημάτων σου, ο αγώνας που θα κάνεις και που πιθανόν να έχει και αποτελέσματα, θα είναι όμως αγώνας ατελέσφορος, γιατί πάλι σε κάποια άλλη στιγμή το σύστημα, όπως έκανε και τώρα δηλαδή, που είχε κάποιες κατακτήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες μέσα από ένα μαχητικό ταξικό κίνημα, αλλά και κάτω από διαφορετικούς γεωπολιτικούς σχηματισμούς παγκόσμια, να στα πάρει πάλι πίσω. Άρα, και λοιπόν, στοχεύουμε στην καρδιά, λέμε ότι το ΚΚΕ, πραγματικά το λέμε με ειλικρίνεια, η πρότασή του για το σήμερα είναι, για τη Δευτέρα παρουσία είναι η υλοποίηση αυτών των δίκαιων αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει σήμερα η κυβέρνηση, δηλαδή για τη Δευτέρα παρουσία του εργαζόμενου. Για το σήμερα είναι λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία απελευθερώνει τον άνθρωπο, απελευθερώνει παραγωγικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, πολιτικές, πολιτιστικές δυνατότητες που σήμερα καταπιέζονται και, αν θέλετε, οδηγούν και τις κοινωνίες πίσω. Είναι συγκρουσιακή μας η πρόταση, γιατί πραγματικά μέσα από τη σύγκρουση γεννιέται το νέο, το οποίο δίνει αυτή τη δυνατότητα στην κοινωνία να δημιουργήσει νέα πράγματα, να απελευθερώσει δηλαδή δυνατότητες, και όπου πραγματικά οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν τον καρπό της δουλειάς. Δεν έχω προλάβει να σταυρώσω όμως λέξη. Σήμερα μου είστε χύμαρος. Να μου πείτε. Δεν σας προλαβαίνω. Εντάξει, είναι κάτι. Πείτε μου στα πρακτικά, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Είναι η ώρα που πρέπει και εσείς να αναχωρήσετε. Πείτε μου, λοιπόν, στα πρακτικά τώρα. Θα πάτε όλη η συνάντηση, ενώ από όλους, είναι στην πλατεία Αβέρωφ, που είναι ό,τι πιο κοντινό, ναι, για να πάτε πεζοί από εκεί και πέρα. Όταν λέτε, ξέρετε, να τα ξεπερνάτε τα εμπόδια, εννοείται ότι τα τρακτέρ θα μπουν μπροστά και ενδεχομένως να σαρώσουν και οδοφράγματα ή όχι?
Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Πολιούδη. Δεν θα έχουμε πολεμικό κλίμα. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, κύριε Πολιούδη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το εργατικό, το αγροτικό, το κίνημα των εμπόρων, το ταξικό εργατικό κίνημα συνολικότερα έχει μια σοβαρή αγωνιστική, μαχητική, ταξική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Λοιπόν, τώρα φυσικά στον αέρα δεν θα αποκαλύψουμε και τον σχεδιασμό που έχουμε σαν για τις κινητοποιήσεις που έχουμε. Πάντως, εκείνο που πρέπει να περιμένει σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι όχι μόνο παλαμάκια από τους συνακροατές του και τους καλοθελητές, οι οποίοι πάντοτε κάθε φορά τον υποδέχονται με κλακαδοριστικά παλαμάκια. Λοιπόν, θα περιμένει λοιπόν εκεί πέρα χιλιάδες εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι, σας λέω και πάλι τις λέξεις, τις τονίζω, μαχητικά, αγωνιστικά, διεκδικητικά, θα έχουμε την παρουσία μας έντονη. Αν πραγματικά χρειαστεί, κρατώ αυτό, αν λοιπόν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, σούμε, αλλά και σίγουρα σούμε, στον αέρα θα αποκαλύψουμε και το σχεδιασμό πώς θα κινηθεί οι δυνάμεις μας. Τώρα, η πρόθεσή σας είναι να φτάσετε πάντως στο ξενοδοχείο. Κοιτάξτε, η γενικότερη πρόθεσή μας, κύριε Πολίζο, είναι η μεγαλύτερη συσπήρωση των εργατών και των αγροτών απέναντι σε μια πολιτική, σε μια κυβέρνηση η οποία τσακίζει τη ζωή του. Αυτές οι αγωνιστικές κινητοποίησεις οδηγούν σε αυτή τη συσπήρωση να καταλάβει ένας κόσμος ότι μέσα από αυτή την μαχητική απάντησή του μπορεί να έχει και αποτελέσματα στο σήμερα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε για δύο λεπτά, επειδή έγινε πολύ ντόρος για το χθεσινό νομοσχέδιο, το οποίο έγινε νόμος του κράτους. Θα πήγαινα και εγώ για να κλείσουμε με αυτό. Για πείτε μας. Θέλω να επικεντρώσω. Γιατί κάποιοι μιλούν για το συντηρητισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να επικεντρώσω σε δύο βασικά ζητήματα. Πιστεύω ότι το έχετε παρακολουθήσει το ζήτημα. Λοιπόν, να πούμε αυτό. Όχι ότι βλογάμε τα γένια μας, αλλά επειδή μας το πάνε αρκετοί συνάδελφοι βουλευτές και υπουργοί στα πηγαδάκια που γίνονται μέσα στη Βουλή. Η μόνη πραγματικά, επιστημονικά, τεκμηριωμένη, σοβαρή προσέγγιση ενός λεπτού και ευαίσθητου ζητήματος και προβλήματος που έχουν αρκετοί συνανθρωποί μας ήταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Αυτή λοιπόν η πάρα πολύ σοβαρή, τεκμηριωμένη, με προτάσεις προσέγγιση που έχουν αυτό το ζήτημα, μην μπορώντας η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούσε η πρότασή μας, κατέφυγε σε έναν χυδαίο αντικομμουνισμό, ιδιαίτερα στις επιτροπές εχθές στη Βουλή το Χαρμάσιλιο. Δύο ζητήματα. Γιατί είπαμε όχι. Έτσι, γιατί έχει σημασία αυτό. Έτσι. Καταρχήν, αναγνωρίζουμε, το λέω από την αρχή, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα ενός ανθρώπου να αλλάξει φύλο στα νομικά του έγγραφα. Είναι δικαίωμά του. Το αναγνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη αυτής της εσωτερικής σύγκρουσης που μπορεί να υπάρχει σε ένα άτομο σε κάποια στιγμή της ηλικίας του ή οποτεδήποτε άλλο τη στιγμή του υπάρξει. Όμως, είναι άλλο ο ιδεαλισμός, δηλαδή τι λέω. Το φύλο προσδιορίζεται μέσα από αντικειμενικές συνθήκες, με τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Το φύλο του ανθρώπου εννοώ, έτσι. Αντικειμενικά πώς προσδιορίζεται το άρεν και το θήλι, μέσα από τα βιολογικά χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν, που υπάρχουν στο φύλο. Αντικειμενικότητα είναι αυτή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή γεννητικά. Όπου με απλά την ανατομία. Ναι, γεννητικά του. Όργανα, ο σωματότυπος, η μαστή, η τριχοφυΐα, τέλος πάντων. Ναι. Διαχωρίζουν ιδιαίτερα τα γεννητικά όργανα, ας πούμε έτσι. Αυτό είναι αντικειμενικότητα. Είναι. Αυτή λοιπόν η πραγματική αντικειμενικότητα του βιολογικού προσδιορισμού του φύλου, η κυβέρνηση, μα αυτό λέει η θεολογική έκθεση, δεν την αποδέχεται και λέει ότι ο προσδιορισμός του φύλου είναι ατομικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να το προσδιορίσει όπως αυτός θέλει. Ποντάρει στο ψυχισμό και όχι στην ανατομία. Λέτε. Αυτό είναι ιδεαλισμός. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι εμείς εδώ πέρα είμαι ο Στεργίου και ο Πολίζος, είμαστε δύο άνθρωποι και εγώ, σύμφωνα με τον ιδεαλισμό μου, με την ιδέα δηλαδή, είμαστε πέντε ρε παιδιά, είναι κι άλλοι εδώ, τους βλέπετε εσείς. Εγώ νομίζω ότι είναι πέντε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι αντιεπιστημονικό. Δηλαδή πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση, ιδιαίτερα στη νέα γενιά να εμπεδώσουμε στην αντίληψή της ότι έχεις ατομικό δικαίωμα να φαντάζεσαι ό,τι θέλεις να φαντάζεσαι. Ότι σήμερα δηλαδή δεν υπάρχει αξιονεργία, τη φαντάζομαι, δεν είναι, ζω σε ένα παραμυθένιο κόσμο. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση αναλύσαμε τις θέσεις μας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είπαμε ότι μπορεί αυτό να γίνει, φυσικά χωρίς χειρουργία και επεμβάσεις, έτσι αυτά είναι μακριά από εμάς, ακροτηριασμοί, αλλά όμως όταν αυτή η αίτηση του ενδιαφερόμενου ανθρώπου, που πραγματικά μπορεί να υπάρχει μια σύγχυση στον εξωτερικό του κόσμου, να υπάρχει μια σύγκρουση, να υπάρχει μια διαφορετικότητα. Άλλο να φαίνεται βιολογικά και άλλο να νιώθει εσωτερικά. Είναι θεμητό. Και είναι πραγματικά σεβαστό. Το λέμε με όλη τη δύναμη. Είναι σεβαστό. Δεν είμαστε στο 1800. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ατομική του επιλογή, η οποία μπορεί να έρθει κάποια στιγμή στη ζωή του, να στηρίζεται πάνω σε κάποιες τεκμηριωμένες διεπιστημονικές απόψεις. Δεν μπορεί δηλαδή
από το πουθενά ένας δικαστής, κάνοντας μια αίτηση, όχι άνθρωπος, μην πούμε ονόματα στον αέρα, να κρίνει ότι αυτό είναι κάτω από ψύχρεμη σκέψη, κάτω από όρεμη, και ότι και το δεύτερο. Και να υπάρχει στο δικαστή δηλαδή και μια και στοιχεία τα οποία να του επιτρέπουν να πει το ναι ή το όχι, ναι, να επιτρέπουν αν θα τον οδηγήσουν σε ένα αδιέξοδο ή σε μια διέξοδο. Λοιπόν, και το τελευταίο. Ελάτε. Το δεύτερο. Λοιπόν, προϋποθέτει αυτή λοιπόν η απόφαση του ανθρώπου αυτού να στηρίζεται σε κοινωνικές δομές, σε επιστημονικές δομές, ούτως ώστε πραγματικά να μην υπάρχει το bullying μετά στη ζωή του από την αλλαγή των νομικών του εγγράφων. Κάτι που σήμερα υπάρχει φυσικά και πιστεύουμε ότι και με αυτή την υποκρισία και την τοπική κυβέρνηση θα μεγαλώσει. Γιατί πραγματικά έχουν καιροξυπουργισμό, τυχοδιωτισμό. Ατομικό δικαίωμα, κύριε Πολίζο, δεν είναι να συνδικαλίζεσαι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Εμείς λέμε ότι είναι και ένας αποπροσανατολισμός δηλαδή. Θα έρθουν να φέρουν τώρα στο τρίτη αξιολόγηση τον συνδικαλιστικό νόμο. Απαγορεύσει απεργίας. Για να δούμε εκεί πέρα τα ατομικά δικαιώματα που πάνε, τα κοινωνικά δικαιώματα. Συμπορεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα με τα ατομικά δικαιώματα. Είναι σύμφυτα. Το ατομικό δικαίωμα εκπορεύεται μέσα από τα κοινωνικά δικαιώματα. Όταν λες τα ατομικά δικαιώματα είναι το θέσπατο και καταργείς τα κοινωνικά δικαιώματα τη κοινωνία του συνόλου αλλά και του ατόμου. Έχει ατομικό δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να έχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία, να έχει σύνταξη, να έχει παιδεία. Ευχαριστώ, θα τα τεινάξουμε γιατί έχουμε πολύ πράγμα, είπαμε. Πολλές συνεντεύξεις στον Υπουργό. Εντάξει, ήταν δύο ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Για ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Πολίτη. 4,5 ώρα, Δημαρχείο. Καλούμε όλο το λαό να είναι εκεί. Υπάρχουν λεωφορεία, δωρεάν μετακίνηση. Και 6,5 το ραντεβού είναι στην πλατεία Βέροφ, κοντά στο Imperial, δηλαδή στη Λάρισα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Στεργίου, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος.